Από σήμερα ανήκει η αυλαία της μεγάλης καμπάνιας για την εγγραφή νέων μελών, αλλά και για τη συζήτηση στη βάση για την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ στον τρόπο της ανασυγκρότησης. Στόχος είναι η διοργάνωση ανοιχτών συνελεύσεων εκδηλώσεων και παρεμβάσεων και στους 54 νομούς. Είναι μια κρίσιμη πολιτική συγκυρία, είναι ένα μεγάλο στοίχημα που έχουμε μπροστά μας. Είναι πρωτοπόρο για μία ακόμη φορά εγχείρημα, αυτό που ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει, έχει ως όραμα, ως ανάγκη να εκφράσει μέσα στην κοινωνία. Και ερχόμαστε σε μία συγκυρία που μόλις έχουν γίνει εθνικές εκλογές, την κυβέρνηση την έχει η Νέα Δημοκρατία. Είναι μία Νέα Δημοκρατία που έχει έρθει ακραία ρεμαρξιστικά στην διακυβέρνηση του τόπου. Σκοπός της είναι η άλωση του κράτους, όσο το πλείστον, η εξυπηρέτηση κολλητών και φίλων, αλλά και να επαναφέρουν ένα μοντέλο το οποίο χρεοκόπησε τη χώρα. Είναι δομική η κρίση, εκτός από εξωγενείς παράγοντες, αλλά είναι και δομική η κρίση και στην εμπόρια, στο εμπόριο οικονομικό μοντέλο, στην εμπόρια ανάπτυξη, που ακολουθήθηκε μέχρι το 2009, που χρεοκόπησε η χώρα, και αυτή την κρατικοδίαιτη, την παρασιτική, αυτή την ολιγαρχική αντίληψη της οικονομίας θέλουν να επαναφέρουν η Νέα Δημοκρατία και οι συμμαχοί της. Λοιπόν, απέναντί μας αντιπάλους πανίσχυρους και πρέπει αυτό να το αντιληφθούμε. Αυτή τη φορά η Νέα Δημοκρατία ήρθε απόλυτα προετοιμασμένη στη διακυβέρνηση του τόπου και μάλιστα δεν είναι ότι έχει μόνο την κυβέρνηση και την πλειοψηφία στη Βουλή, αλλά έχει και όλους τους αρχείων της εξουσίας από το μέλος της. Έχει τους Δήμους, την πλειοψηφία των Δήμων της χώρας, έχει την πλειοψηφία των περιφερειών της χώρας, έχει όλα τα μνημεία, όλα τα μνημεία από το μέλος της, όλους τους επιχειρηματίες, τους κατοικοδίους που αναφέραμε νωρίτερα και που ελέγχουν την οικονομική ζωή του τόπου. Και έχουμε να δώσουμε αυτή τη μάχη. Και σε αυτή τη μάχη, ο στόχος κατά τη γνώμη μου είναι να σπάσουμε αυτόν τον αποκλεισμό. Πρέπει να σπάσουμε αυτόν τον αποκλεισμό γιατί αυτή τη στιγμή δεν παίζει τίποτα από που να έχει διαφορετική, διαφορετική θέση, διαφορετική γνώμη, διαφορετική άποψη. Σε αυτή τη συγκυρία, σε αυτή την κατάσταση. Έχουμε λοιπόν ένα αποτέλεσμα που έδειξε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε μια κομβική, κρίσιμη αντοχή. Αλλά έδειξε και μεγάλα σημάδια αδυναμίας. Αντοχή γιατί διατήρησε ένα ποσοστό σε εθνικό επίπεδο της τάξης του 32% ή ολόκληρο χρόνο, το πάρα πολύ ψηλό ποσοστό για ένα κυβερνητικό κόμμα το οποίο άσκησε κυβέρνηση μια πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία μέσα σε μνημόνια, με εθνικά θέματα να είναι ανοιχτά, με κρίσεις όπως είναι το προσφυγικό, με εθνικά ζητήματα τα οποία μπήκαν στο επτάπτυτο τραπέζι, με εθνικές τραγωδίες, αλλά και με αδυναμίες, οι οποίες αδυναμίες θα μπορούσε κανείς να εστιάσει σε μερικές υποθέσεις και λάθη στην διακυβέρνηση βέβαια, αλλά και οργανωτικές αδυναμίες. Οργανωτικές αδυναμίες γιατί δεν αντιστοιχήθηκε ποτέ από το 2012 που ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα από 4% κόμμα που να επιδιώκει και να ζητάει την διακυβέρνηση της χώρας και να είναι κυβερνητικό κόμμα. Αυτή τη στιγμή, μετά από κυβέρνηση, να είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν έχει αντιστοιχηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ οργανωτικά με αυτό το ΣΥΡΙΖΑ που στηρίζει η κοινωνία. Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, ο κοινωνικός, δεν είναι ίδιος με το ΣΥΡΙΖΑ. Για να γίνει αυτό, χρειάζεται να αξιοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες. Έχουμε ως στόχο να αξιοποιήσουμε μια νέα πλατφόρμα, τον ηλεκτρονικό ΣΥΡΙΖΑ, τον e-ΣΥΡΙΖΑ, για να σπάσουμε το αντι-ΣΥΡΙΖΑ μήνυε μέτωπο. Και νομίζω ότι πρέπει να συνδράμουμε όλοι σε αυτή την καμπάνια, εν ώψη και του συνεδρίου, να γράψουμε μέλη. Θέλουμε να εκφράσουμε λοιπόν με τα νέα μέλη, ανοίγοντας το κόμμα μας, την πλατεία συμμαχία αριστερών, προοδευτικών, δημοκρατικών, οικολογικών πολιτών κάτω από ένα κυβερνητικό κόμμα. Είναι κρίσιμα τα πράγματα γιατί. Γιατί βρισκόμαστε πάλι κάτω από μια άκρα συντηρητική κυβέρνηση η οποία μας οδηγεί κάθε μέρα στο παρελθόν αλλά και ίσως κάτι χειρότερο ακόμα. Και αυτό έγινε
γιατί χάσαμε τις εκλογές. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Φταίνει, πράγμα, να δούμε να κάνουμε την αναστροφική μας, να δούμε και πώς προβλεπόμαστε για να επανέλθουμε. Γιατί δεν μπορεί να είναι κανένας άλλος ο στόχος από την επαναφορά του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, όχι για να είναι κάποιοι από εμάς σε θέσεις, αλλά γιατί αυτό επιβάλλει το καλό του τόπου σε αυτή τη συγκυρία που βρισκόμαστε τώρα. Η αδυναμία που είχαμε ήταν το να επικοινωνήσουμε τα θετικά μέτρα που έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε. Είχαμε βέβαια τα ΜΜΕ όλα απέναντι. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά θα έπρεπε εμείς να δούμε τον άλλο τρόπο για να επικοινωνήσουμε, να ξέρει ο κόσμος τα θετικά μέτρα, ακόμα μέτρα που έχουν πάρθει, έχουν υλοποιηθεί από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, προσπαθεί η σημερινή κυβέρνηση να τα περάσει για δικά της. Είχε θετικά και αυτή η εκλογική διαδικασία. Είχε. Το 31,7% που δεν το περιμέναμε, ίσως και να μην το περιμέναμε μετά τις ευρωεκλογές και κάποιοι από εμάς, είναι ένα θετικό. Τι δείχνει? Πρώτον, ο ΣΥΡΙΖΑ κυριαρχία στην κεντροαριστερά. Είναι η δύναμη της κεντροαριστεράς που αν σοβαρά και υπεύθυνα το δούμε, είναι η επόμενη κυβέρνηση ξανά. Η επόμενη προοδευτική κυβέρνηση. Ο στόχος μας πρέπει να είναι να κατακτήσουμε την πολιτική πλειοψηφία και την κοινωνική. Αλλά για να μείνει στην κυβέρνηση πρέπει να κατακτήσει την πολιτική πλειοψηφία. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος. Η σημερινή κυβέρνηση βγήκε πάνω σε ένα ψέμα. Και αποδεικνύεται καθημερινά. Μας έλεγε ο Χρήστος ότι ήταν ανίκανος ο ΣΥΡΙΖΑ για τους μετανάστες, τώρα λέει τι να κάνουμε γεωπολιτική θέση της Ελλάδας. Μας έλεγε ότι θα αναθεωρήσει, θα καταργήσει τη σύμβαση των Πρεσπών, στον ΟΗΕ είπε ότι τη στηρίζουμε και προχωράμε. Έλεγε μια σειρά πράγματα ότι το μάτι έφυγε ειδού. Τώρα είπε δεν γινόταν το μάτι και είπε την πραγματικότητα αυτό. Γιατί αν κάτι που να μην ξαναγίνει, ξέρει ότι πρέπει να αντιμετωπίζεται. Υπάρχει ένα θέμα με την ψήφο των αποδήμων. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Γιατί μπορεί να αλλοιώσει στο μέγιστο βαθμό το αποτέλεσμα. Άνθρωποι στην Αμερική, στην Αυστραλία και δεν ξέρω εγώ πού, να αποφασίζουν για το τι τους νοιάζει αυτός, αν εμένα κόψα τη σύνταξη και δεν έχω να ζήσω. Τους νοιάζει. Δεν έχουν, δεν ζουν εδώ, τους νοιάζει εκεί. Είναι πολύ φοβερό. Υπονομεύει τους θεσμούς, αλλά υπονομεύει την λαϊκή βούληση των ανθρώπων που έχουν ενδιαφέρον ποιος θα τους κυβερνήσει. Και ένα δεύτερο παιχνίδι που κάνει με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σύντροφοι, όταν ο νομοθέτης και το Σύνταγμα μίλησε για τις τρεις ψηφοφορίες και για ένα μήνυμο με 180, δεν το έκανε έτσι. Αυτό είναι η συνένεση. Συνένεση δεν είναι, ξέρεις, εγώ με 151 που έχω την πλειοψηφία, παίρνω τον Παύλο για να δείξω ότι είμαι και καλός και μεγαλόψυχος και παίρνω από την άλλη παράταξη που κάνω πρόεδρο. Αυτό δεν είναι τίποτα. Κομματικό είναι πάλι. Δεν έχει συνένεση. Άρα αυτά είναι επειδή πρέπει να τα δούμε και επειδή που πρέπει να τα δουν και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης που παλεύαμε παλιότερα μαζί όλα αυτά και να τα πληρώσουμε τους θεσμούς και τώρα είναι λίγο... Δεν έχουν ξεκαθαρίσει τις θέσεις τους. Συνθήκες όπου ο ΣΥΡΙΖΑ έχει απολέσει τη διακυβέρνηση της χώρας συμβαίνει σε συνέχεια των παραδόξων που συνέβησαν όλα αυτά τα χρόνια το εξής παράδοξο. Ιστορικά παράδοξο και πανευρωπαϊκά παράδοξο. Τώρα να υπάρχει μια, θα έλεγα, έντονη και συνεχής πίεση από τον κόσμο ο οποίος στήριξε όλα αυτά τα χρόνια αυτό το ριζοσπαστικό, απελευθερωτικό θα έλεγα εγώ, εγχείρημα να ζητάει τη συμμετοχή του. Άρα λοιπόν, όπως λέει και το κάλεσμα, η διατήρηξή μας σε όλο τον προοδευτικό, σε όλο τον αριστερό, σε όλο τον δημοκρατικό κόσμο, τώρα είναι η σειρά μας να εμπιστευτούμε τον κόσμο που μας εμπιστεύει. Αυτός λοιπόν ο κόσμος φαίνεται και από τη σημερινή πρώτη συνάντηση
ανοιχτή διαδικασία στην Ήπειρο, είναι η πρώτη που γίνεται, φαίνεται ότι είναι αποφασισμένος να πάρει το ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια του. Και αυτό θέλουμε να διευκολύνουμε όλοι μας. Από τον πρόεδρο μέχρι τον τελευταίο άνθρωπο που είναι ενταγμένος στο ΣΥΡΙΖΑ και πολύ περισσότερο μέσα από την καμπάνια που θα κάνουμε ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και να φτάσουμε στο τρίτο συνέδριο τη νέα χρονιά. Θέλουμε να είναι συνέδριο, όπως λέμε, συνέχειας αλλά και τομής. Ότι έχουμε να κάνουμε με μία ακραία νεοφιλελεύθερη, συντηρητική και ρεβανσιστική κυβέρνηση. Επειδή τα πρώτα δείγματα γραφής και με τον τρόπο που έχει προχωρήσει στις όποιες φορολογικές ελαφρύνσεις καλοδεχόμενες, είχαν ήδη δρομολογηθεί και ψηφιστεί από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, τι πρόσθεσε στον ΕΝΦΙΑ περίπου 200 εκατομμύρια για να εξυπηρετήσει κυρίως τις περιουσίες πάνω από μισό εκατομμύριο. Και εμείς τι είπαμε σαν αντιπρόταση και δεν τη δέχτηκαν, στα νησιά που είναι κάτω από 1.000 κατοίκους να μην υπάρχει ένωση. Και άλλα. Λέω όμως ένα ενδεικτικό. Υπάρχουν άλλα δείγματα γραφής. Δεν τόσο υπάρχουν άλλα δείγματα γραφής. Χθες η εφημερίδα των συντακτών προχθές αποκάλυψε αυτό το τεράστιο ψέμα και υποκρισία του κυρίου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας, ότι τάχα εμείς, λέει, είχαμε διωγγώσει τους μετακλητούς το ένα το άλλο και είχαμε επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Αποκάλυψε λοιπόν και υπάρχει σιωπή, έτσι. Εγώ είδα πριν από λίγο, αν υπάρχει κάποια απάντηση, δεν υπάρχει καμία απάντηση, ότι χρεώνει σε βάθος τετραετίας με 35 εκατομμύρια παραπάνω από μετακλητούς που χωρίς προσόντα, χωρίς καν πτυχία, τους παίρνει εξυπηρετώντας πραγματικά φίλους και υπόλοιπους, γιατί όταν δει κάποιος εκεί μέσα θα καταλάβει τι ακριβώς γίνεται, για να εξυπηρετήσει το περίφημο επιτελικό κράτος. Η δεύτερη αφορά μια θεμελιακή πράξη της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν η Συμφωνία των Πρεσπών. Μια γενναία, κατά τη γνώμη μου, κίνηση απέναντι στους περίφημους Μακεδονομάχους που κάπως εξαφανίστηκαν τελευταία και είχε ο κύριος Μητσοτάκης να πει, κύριος Μητσοτάκης εξωτερικού, ότι αυτή τη συμφωνία θα τη στηρίξουμε, θα την προωθήσουμε. Γιατί είναι απόλυτα υποκριτές, διότι γνωρίζαν πάρα πολύ καλά και ο Μάριος και εγώ μπορούμε να πούμε πολλές μαρτυρίες. Τι μας λέγανε οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, γιατί και εκεί υπάρχουν άνθρωποι, είναι προφανές αυτό, οι οποίοι έχουν το μυαλό τους όχι στην προπολιτική, αλλά στο συμφέρον της πατρίδας. Έτσι. Απίστευτη υποκρισία από την πλευρά του κ. Μητσοτάκη σε αυτή τη θεμελιακή πράξη της κυβέρνησης. Το μεγάλο μας πρόκληση, το μεγάλο μας έργο που έχουμε μπροστά μας είναι να μπορέσουμε με όρους ισοτιμίας και χωρίς κανέναν αποκλεισμό, και το λέω και το τονίζω, όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να στηρίξουν αυτό το εγχείρημα είναι καλοδεχούμενοι. Και ας έχουμε κοντραριστεί στο παρελθόν, και ας έχουμε διαφορές, και ας μας μοιάζει αυτός ότι δεν είναι τόσο καλός για τα μέτρα μας. Γιατί να το κρίνουμε εμείς αυτό το πράγμα? Υπάρχουν οι διαδικασίες όλες αυτές, θα ακολουθήσουν τους επόμενους μήνες, που ο καθένας και η καθεμιά θα κρυθεί. Δεν είμαστε εδώ και, πώς το λένε έτσι, οι άγγελοι, γιατί οφείλουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία και αυτοί που ήδη είμαστε ενταγμένοι, κάποιοι από εμάς πολλά χρόνια, κάποιοι άλλοι σύντροφοί μας σε διαφορετικές παρατάξεις του δημοκρατικού χώρου, αλλά τώρα είμαστε σε αυτό το μέτωπο όλοι μαζί, είμαστε σε μία πορεία που, εν πάση περιπτώσει, θα δοθεί η δυνατότητα όλοι και όλες να κρυφθούμε από την πράξη σε ποιο πράγμα.
στο αν θα μπορέσουμε πραγματικά αυτό το στίχημα να το φέρουμε εις πέρας. Και ποιο είναι το στίχημα? Το στίχημα είναι όλες και όλοι μαζί να μπορέσουμε μέσα από την ενίσχυση του κόμματός μας, μέσα από αυτή τη γραφιά καμπάνια του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, να μπορέσουμε να αποκτήσουμε αυτή την κοινωνική γύρωση, την ζωντανή φωνή του καθενός και της καθεμιάς, από όπου και αν βρίσκεται, όπου και αν δουλεύει, όπου και αν μένει, να μπορέσουμε να μετατρέψουμε όλη αυτή τη στήριξη σε πολιτικό και κοινωνικό ρεύμα ανατροπής της δεξιάς. Δεν μπορεί να μην έχουμε αντιστοίχηση, η αξιωματική αντιπολίτευση να μην έχει αντιστοίχηση στους Δήμους και στις περιφέρειες. Αυτό πρέπει να το κερδίσουμε. Υπόθηκε. Μας ενδιαφέρει το επόμενο πολιτικό σχέδιο για τη χώρα. Σε αυτό πρέπει να συμφωνήσουμε. Μπορούμε να διαφωνήσουμε στα άλλα που έχουμε μαντάς. Δεν χρειάζεται να συμφωνούμε σε όλα. Ο Κόλμπεν διαφωνούσε με τον Μπλερ. 40 χρόνια ήταν βουλευτής του ιδίου κόμματος των εργατικών και καταψήξει 500 νομοσχέδια. Έτσι διάβασα σε μια. Και έγινε πρόεδρος των εργατικών. Δεν έφυγε. Εμείς έχουμε την κατάρα. Μόλις τα χαλάσουμε λίγο, να διάσπασμε το ΕΒΑΤ, να το ένα, να το άλλο, μην πάω και προηγούμε. Έτσι κάνουμε και την αυτοκριτική μας μέσα μας. Απ' την άλλη μεριά όμως, πρέπει να δούμε και την πραγματικότητα. Είναι έτσι όπως τα λέει ο Χρήστος ο Κυκλιοβασίλης. Επιστρέφουμε, επιστρέφουμε, γιατί σώθηκε η παρτίδα. Πήρες πάνω από 30%. Άρα είναι προσωπικό επιστροφή. Θα το δουλέψουμε το επόμενο πολιτικό σχέδιο για τη χώρα. Θα το δουλέψουμε. Θα βγουν καινούργοι και ας μην συμφωνούν. Αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ, με τις εμπειρίες που απέκτησε στην κυβέρνηση, πρέπει να αποτελέσει τη βάση. Και έχουμε στο τρίτο που είπε ο Μάριος Ζούλας. Προετοιμάστε τη Νέα Δημοκρατία, λέει, και ήρθε στα πράγματα. Πρέπει να προετοιμάστε. Εγώ ξέρετε τι θυμάμαι. Ο Καραμανής πήρε το Ρουσόπουλο. Ο Σαμαράς πήρε το Μαζαρίδη. Έφυγε το μουστάκι του αυτό. Λοιπόν, και τότε εδώ πήρε το Θεοδωρικά. Δεν εμπιστεύονται οι δεξιοί τον εαυτό τους. Έπρεπε να εξαγοράσουν αριστερό για να τους φτιάξει το πρόγραμμα. Και οι τρεις αυτοί που ανέφερε, ξέρετε τη διαδρομή τους. Το θέμα είναι ότι αυτή η επικοινωνία, αυτή η επικοινώνηση αυτών των επιτευγμάτων δεν έγινε ούτε κατά την περίοδο της διακυβέρνησης και εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι κατά την περίοδο της διακυβέρνησης δεν είχαμε μέσα μίδια να το επικοινωνήσουν αυτό το θέμα. Ακόμη και κατά τη διάρκεια του προεκλογική, οι ομιλητές του ΣΥΡΙΖΑ, οι βουλευτές, οι υπουργοί, είχαν μια στάση αμυντική, ότι κάπου φταίνε και προσπαθούσαν να δικαιολογήσουν τα λάθη τους. Και νομίζω ότι άμα δεν γίνει κάτι τώρα, αυτό το θέμα θα επαναλαμβάνεται. Δεν μπορεί ο προοδευτικός άνθρωπος, αυτός που ανήκει στον ευρύ προοδευτικό χώρο, ο οποίος προσέγγισε το ΠΑΣΟΚ, προσέγγισε τη ΔΗΜΑΡ, να είναι, όταν πάει να δώσει την ψήφο του, να είναι ένας εκλεκτός και αγαπημένος σύντροφος και όταν έρχεται η ώρα να γίνεται ένα συνέδριο ή να πάρει μια κομματική θέση, να αντιμετωπίζεται σαν ο λεπρός που θα μολύνει αυτό το χώρο με αυτά που κουβαλάει από τα άλλα κόμματα, γιατί αυτή την αντίληψη, αυτή την αντίληψη της φούρας, να το πω έτσι, αριστεράς, την έχει ο ΣΥΡΙΖΑ και πάρα πολλά στελέχη. Στούν όλες οι τάσεις, όχι μόνο από μεριά ομιλητών, δηλαδή να πάνε στο συνέδριο και ο καθένας να εκφράσει την άποψή του, πρέπει και οι σύνεδροι οι οποίοι θα συμμετέχουν να εκφράσουν αυτές τις τάσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην κοινωνία και στηρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι δυνατόν το 70% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, που δεν είναι. Εγώ έχω υπάρξει, δόξα τω Θεώ, και στο ΚΚΕ εσωτερικό ήμουνα και στην ΕΑΡ ήμουνα και στο συνασπισμό ήμουνα, έχω ακολουθήσει όλη αυτή την πορεία. Δεν είναι δυνατόν αυτή η οποία...
αυτός ο χώρος, ο οποίος αυτή τη στιγμή αποτελεί από την άποψη της, των ποσοστών, εκφράζει ένα πολύ μικρό ποσοστό των ψηφοφόρων, δεν είναι δυνατόν να έχει αυτή την ιδιοκτησιακή αντίληψη και να λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, όλα καλά, μας ψηφίζετε, μας κάνετε, δεν θα δώσουμε εμείς το κόμμα στο Πασόκ, δεν θα δώσουμε. Άρα θέλουμε να δημιουργηθεί ένα κίνημα, όλες αυτές οι τάσεις θα πάνε εκεί μέσα, θα ζυμωθούν και θα προκύψει αυτό ένας ενιαίος προοδευτικός χώρος. Συντροφοί και φίλοι, θέλω να ξεκινήσω με την υπενθύμηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε τις εκλογές το 2015 υποσχόμενο σε ένα πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αυτό, στις συνθήκες που βρέθηκε, διακαθιστός μνημονίων, περιορίστηκε και δεν μπόρεσε να το εφαρμόσει σε όλη την έκταση. Όμως, κράτησε τους βασικούς άξονες, αυτό που είχε πει στις δεύτερες εκλογές, δηλαδή να κάνει αλλαγές στις συνθήκες μνημονίων, αλλά να κρατήσει την κοινωνία όρθια. Νομίζω ότι αυτό το έχουμε ξεχάσει, αλλά νομίζω ότι ήταν το πιο βασικό, ήταν ο πρώτος λόγος, ο κυριότερος λόγος εκείνη την περίοδο να μείνει η κοινωνία όρθια. Και έμεινε η κοινωνία όρθια. Ποιες εκλογές για να κάνουν πράξη αυτό που λέμε σήμερα. Δηλαδή, αυτό που ο ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε την πόρτα, την άνοιξε λίγο πριν τις βουλευτικές εκλογές, πρέπει να έχει ανοίξει πιο πριν, και αυτό που γίνεται τώρα να έχει γίνει πιο νωρίς, παρ' όλα αυτά είναι χαρούμενο που ξεκινάει τώρα. Γιατί όλοι μας ανήκουμε σε έναν χώρο δημοκρατικό και προοδευτικό. Και όπως είπε και ο κύριος, ο φίλος ο σύντροφος, αντιδεξιοί είμαστε σχεδόν όλοι. Άρα ο μόνος αντίπαλος είναι αυτή η κυβέρνηση, η δεξιά. Με τα χίλια προβλήματα. Άρα όλοι μας θέλουμε κοινό σκοπό να αλλάξει αυτό στην Ελλάδα. Συμφωνούμε όλοι με τα λοιπά που είπατε μόνο στους συντρόφους, αλλά εγώ πιστεύω τώρα δεν είναι ίσως και ο χρόνος δόκιμο να κάνουμε την αυτοκριτική πλέον αφού χάσαμε τις εκλογές. Είχαμε... Όμως δεν κατάφερε αυτό να πει στον κόσμο τι βρήκε, τι κατάσταση βρήκε και πόσα πράγματα πρόσφερε στην κοινωνία. Τι όμως θα κάνουμε εφόσον ξανά έχουμε κυβέρνηση, εδώ νομίζω ότι πλέον το καινούριο κόμμα, το διαβημένο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, προοδευτική συμμαχία που πάμε το καινούριο συνέδριο να φτιάξουμε, πρέπει να δούμε αυτό. Πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε έργα, πράξεις τέτοια που να χαρακτηρίζουν ένα κόμμα της αριστεράς, που να είναι συνώνυμο αυτού που λέγεται κόμμα της αριστεράς. Λοιπόν, πιστεύω δηλαδή ότι αυτό που επιχειρούμε τώρα, να μην μείνει απλά μια συνάθρηση παλιών συνδικαλιστών, πολιτικών στελεχών, παλιών βουλευτών κτλ. Δηλαδή γενικώς ανθρώπων άσπρα μελιά, αλλά να είναι η δημιουργία ενός νέου ρεύματος, ενός νέου κινήματος του νέου που θα δημιουργήσει, θα φέρει την ελπίδα και αυτό θα βγει εφόσον συγκινήσουμε την νεολαία. Χωρίς την νεολαία στη τάξη μας, χωρίς τη συσπήρωση των νέων, δεν νομίζω. Επειδή άκουσα πολλά, θέλω να πω ότι χάσαμε τις εκλογές. Κέρδισε η Νέα Δημοκρατία, αλλά μην ξεχνάμε ότι χάσαμε τις εκλογές γιατί λειτουργούσαμε κάτω από ένα πιεστικό καθεστώς του μνημονίου. Η διέξοδη που είχαμε ως πολιτικές επιλογές για να εξυπηρετήσουμε τις κοινωνικές ανάγκες, αυτό το χρονικό διάστημα ήταν ελάχιστο. Τις ψάχναμε κάτι τόσο χρηστό, με κάτι τέτοιο κτλ. Όμως, το σημαντικό είναι ότι χάσαμε τις εκλογές γιατί η πολιτική που εφαρμόσαμε ήταν αυτή που μας επιμήθηκε. Έτσι πως κάναμε ο συμβιβασμός που κάναμε το 2015 ήταν ένας συμβιβασμός και τον πληρώσαμε. Τα 38 εκατομμύρια, τα 38 δις που είναι στην άκρη καταφέρει. Ήδη για να πω και ένα καινούργιο τώρα σε για πρώτη φορά φέτος στο μέρισμα του Οργανισμού Λιμένος που ήμουν μέχρι τώρα, μέχρι το παρελθόν. Πήρε φέτος όλο το μέρισμα των 2 εκατομμυρίων, ενώ συνήθως κάθε χρόνο 45-50%. Εκτός αυτού, για πρώτη φορά, πήρε και 3 εκατομμύρια από το αποθεματικό του Οργανισμού Λιμένος, φέτος. Και δεν το πήρε μόνο από εδώ, λέω θα πω και νούμερο δηλαδή, πήρε άλλα 4 εκατομμύρια από το αποθεματικό της Πάφρας, άλλα 3 εκατομμύρια από το Ηράκλειο, από το Βόλο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που λέμε ότι πάει να φάει, τα μαζεύει από παντού και να τα πάει. Και αν δεν φαίνεται, την ίδια που είμαστε, στο συνδικαλισμό που είμαστε,
Άρα λοιπόν, αν παίρνουμε να ανοιχτούμε σε κάποιον κόσμο, πρέπει να ανοιχτούμε σε όλους τους τομείς και σε όλα τα κινήματα αυτά που δώσει η οικονομία και επηρεάζει την πολιτική. Πιστεύω λοιπόν ότι το άνοιγμα πρέπει να είναι θαρετό, αλλά πρέπει και εμείς από τη δική μας την πλευρά, κάποιες δικές μας αγγελώσεις, να τις αφήσουμε πίσω και να τις ξεχάσουμε. Να έχουμε καινούργια σύντροφη. Καινούργια δυναμική. Νεολαία. Από την νεολαία τώρα θα παλέψει εδώ πέρα. Δυστυχώς δεν μπορώ να την πείσω. Ούτε εγώ, ούτε ο Θωμάς προβοητικής. Δεν έχουμε τα ίδια ενδιαφέροντα με την νεολαία. Αλλά πρέπει μέσα από άλλες πολιτικές να προσεγγίσουμε την νεολαία. Ανήκω λοιπόν στην νεολαία ΣΥΡΙΖΑ της Φροντίας και νιώθω περήφανος εγώ και ευχαριστώ και τα 10 άτομα που πήραμε αυτή την απόφαση και δημιουργήσαμε την νεολαία ΣΥΡΙΖΑ της Φροντίας που δεν υπήρχε κάποτε στο όνομά μας. Σαν νεολαία ΣΥΡΙΖΑ της Φροντίας έχουμε διοργανώσει στο παρελθόν φεστιβάλ Σπούτνικ στην πόλη μας, το οποίο πήγε πάρα πολύ καλά και ευχαριστώ και τα παιδιά που βοήθησαν. Τους ευχαριστώ μέσα την καρδιά μου γιατί βοήθησα να φιλοκερδώσω και ήταν πάντα κοντά, μαζί είμαστε ενωμένοι. Διοργανώσαμε και μία εκδήλωση με θέμα τη μαθητεία και επαγγελματικά λύκεια και πήγε και αυτή πάρα πολύ καλά. Δυστυχώς στεναχωριέμαι που δεν ακούστηκε από κάποιον ότι η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ της Φροντίας υπάρχει. Μπορεί να είμαστε 10 άτομα, αλλά υπάρχει. Γιατί δεν άκουσα κάτι να πούνε για την νεολαία ΣΥΡΙΖΑ της Φροντίας. Μπορούσαν να πούν ότι αφού υπάρχει, πώς θα γίνει να τη μεγαλώσουν. Ναι, συμφωνώ. Ωστόσο δεν ακούστηκε. Τέλος πάντων, αυτά πρέπει να τα ξεπεράσουμε και να νιώσουμε δυνατοί και να κάνουμε ό,τι το καλύτερο, τα 10 άτομα να γίνουν 20. Και τα 20 να γίνουν άπειρα. Εμείς μπορούμε να το κάνουμε. Θέλουμε όμως και από εσάς, επειδή είστε αρκετοί οι σύντροφοι που είστε γύρω μέσα, πόσο μάλλον και είναι και πολύ εγγεγραμμένοι στον χώρο, να μπορέσετε να πείσετε και τα παιδιά σας να έρθουν στην οργάνωση. Πιστεύω πως μπορείτε να το κάνετε. Είστε άτομα με εμπειρία, έχετε τόσα χρόνια στο κόμμα. Αν εγώ μπορώ να πείσω 10 και 1 και 2, φανταστείτε εσείς πόσο μπορείτε να κάνετε από μένα. Κοιτάξτε, σύντροφοι, το κρίσιμο ερώτημα, σύντροφοι, είναι πρέπει να απαντήσουμε αν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει νόημα για τον κόσμο και αν μπορεί να δώσει απαντήσεις στα προβλήματα του πρώτου αιώνα. Από εκεί θα πρέπει να ξεκινήσουμε για να δούμε κατά πόσο είναι επίκαιρα τα αιτήματα που εμείς προβάλλουμε και κατά πόσο μπορεί να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του κόσμου της εργασίας για να μπορεί να έρθει μαζί. Απαιτούνται άλλες επεξεργασίες με αριστερή προοπτική για την πορεία της ανθρωπότητας στις νέες συνθήκες, της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, της κλιματικής αλλαγής και της παγκόσμιας διακυβέρνησης. Απαιτείται μεγάλη ιδεολογική και θεωρητική επεξεργασία που να απαντά στα σημερινά προβλήματα και να δίνει προοπτική στον κόσμο της εργασίας. Χρειαζόμαστε ένα νέο πρόγραμμα μακράς πνοής, ελκυστικό, να δίνει προοπτική και μια καθαρή εικόνα για το πώς θέλουμε να γίνει η χώρα σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο. Κοιτάξτε να δείτε, το ξέρουμε όλοι ότι ο κλασικός τρόπος λειτουργίας του κόμματος δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες και δεν ικανοποιεί ούτε τα μέλη, ούτε ανταποκρίνεται στους γρήγορους ρυθμούς της ζωής των νέων ανθρώπων και πολύ περισσότερους αυτούς που έχουν επισφαλή εργασία. Δεν ισχυρίζουμε ότι η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ οφείλεται στο παλιό 4%. Αυτό όπως άντεξε τόσα χρόνια και ανταποκρίθηκε στο ιστορικό του καθήκον ήταν ο κύριος και σταθερός πυρήνας που έφερε το ΣΥΡΙΖΑ στην διακυβέρνηση και έβαλε βράδυ στην κυβερνητική μας πολιτική. Τι είναι να επικρατήσει μια άποψη ότι αυτοί στέκονται εμπόδιο στη διεύρυνση του ΣΥΡΙΖΑ που αποτελεί ευθεία προσβολή και για τον ίδιο και για τους ανθρώπους που πρωτοστάτησαν στη ιστορία της αριστεράς και τον έφεραν στη διακυβέρνηση. Η ενεργή συμμετοχή στην πρώτη γραμμή του αγώνα μόνο υποχρεώσεις είχε και κανένα προνόμιο. Καμιά μικρή ή μεγαλύτερη εξουσία δεν συνεπάγονταν αυτό. Οι νομαρχιακές όχι μόνο δεν εισακούστηκαν, αλλά ήταν σχεδόν αδύνατοι οι εκατούντα κυβερνητικά στελέχη. Όσες αποφάσεις και αν πήραμε, όπως και αν τις στείλαμε, δεν λάβαμε καμιά απάντηση και ήταν αδύνατο να έχουμε από τους αρμόδιους ακόμα και ενημέρωση για θέματα που αφορούσαν την περιοχή μας, έστω και για να μπορέσουμε να την υπερασπιστούμε. Μια και μη συμμετοχή σε συλλογικές δράσεις εκφυλίζουν το κόμμα σε χώρο συζητήσεων και σημώσεων και όχι σε ενεργό μηχανισμό για κοινωνική παρέμβαση των μελών. Χωρίς καθήκοντα, με καταστατικό στα χαρτιά,
χωρίς κανονικός λειτουργίας, μόνο δικαιώματα, αλλά όχι υποχρεώσεις, με κώδικα δεοντολογίας που δεν τηρείται, χωρίς πολιτική ανάπτυξη στελεχών και αξιολόγηση, με θητείες που δεν εφαρμόζονται, δεν μπορεί να υπάρξει συγκροτημένο κόμμα. Πρέπει να διαπαιδευτούμε τα μέλη όχι μόνο στα λόγια αλλά και στην πράξη. Αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να παρατηρητικοποιήσει ένα σύγχρονο προγραμματικό λόγο με ιδεολογικό προσανατολισμό χωρίς αμφιταλαντεύσεις, απαντώντας στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και να μην παρασυρθεί από αντιφατικές και συντηρητικές απόψεις που ενδεχόμενα να έχουν επικρατήσει σε μεγάλα τμήματα της κοινωνίας και να είναι πλειοψηφικά προς το παρόν. Το ιδεολογικό στίγμα, οι θέσεις στα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας και οι δράσεις μας μέσα στους χώρους και στις συλλογικότητες θα καθορίσουν την πορεία μας στο επόμενο διάστημα.